δίπλα μας πια. Έχει όλα τα στοιχεία αυτά της μητέρας, που προσπαθώντας να δείξει την αγάπη της και την τρυφερά της στα παιδιά της, τα ευνοχίζει στην ουσία, όπως έκανε και με τον Ντένις Ουίλιαμς και με την αδερφή. Δεν θέλω να πω περισσότερα για το ρόλο, γιατί είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν. Πρέπει ο ηθοποιός να είναι ανοιχτός όταν κάνει ένα ρόλο και να αφήνει τη ζωή του, τις εμπειρίες του, τις δικές του ρογμές να συμπλέξουν με τις ρογμές του ρόλου για να βγει ένα αποτέλεσμα όσο πιο αληθινό γίνεται τη σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ελφαιά για την συμπαραγωγή. Και αυτά. Νομίζω ότι όλοι μπορεί να σας το πει. Σκηνοθέτης μας. Ευχαριστώ. Οπότε ερωτήσεις μετά. Ναι. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Ναταλία, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο σε μια τέτοια περίοδο και γενικότερα σε έναν νέο επαγγελματία του χώρου, ούτε 5 χρόνια δεν είναι που σκηνοθετώ, να δοθεί μια τέτοια ευκαιρία και για ένα τόσο σημαντικό έργο σε μια κεντρική σκηνή της Αθήνας και με απόλυτη ελευθερία ως προς την οπτική για το ανέβασμα, το οποίο είναι και το πιο ουσιαστικό φυσικά. Καλλιτεχνικά. Δηλαδή, ο τρόπος που λειτουργήσαμε όλοι μαζί, για μένα, με επικεφαλής την Ναταλία, η οποία είχε στο μυαλό της να γίνει αυτή η δουλειά, είναι ένας τρόπος σαν να υπήρξαμε ομάδα και να έχουμε ξαναδουλέψει μαζί πάρα πολλές φορές. Πράγμα επίσης πάρα πολύ σπάνιο. Φυσικά μας βοήθησαν οι πολύμινες πρόβες, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, είναι θέμα διάθεσης. Και φυσικά σε νέους ανθρώπους, ίσως είναι πιο εύκολο να το βρεις αυτό, σε ανθρώπους που είναι νέοι στο επάγγελμα, αλλά σε ανθρώπους με μεγαλύτερη εμπειρία, όπως η Ναταλία, δεν είναι τόσο αυτονόητο. Το να έχεις έναν άνθρωπο να βουτάει σε ό,τι του προτείνεις, με ευκολία και διάθεση, όχι συγκαταβατική ευκολία, με διάθεση να καταλάβει κάτι μέσα από κάτι διαφορετικό. Καινούργιο ίσως που του προτείνεις. Και αυτό πραγματικά, εκτός ότι σου δίνει μεγαλύτερη ορμή να πάρεις άλμα να συνεχίσεις, μπορεί, είναι πολύ πιο δημιουργικό και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ γενικώ στον τρόπο δουλειάς όλη αυτή η διάθεση που υπήρχε. Με την κεφαλής λέω την Ναταλία, αλλά και από όλους τους συνεργάτες. Το ανέβασμα, θα έλεγα ότι έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει διάφορες ιδιαιτερότητες, αλλά θα ξεκινήσω από την ιδιαιτερότητα του κειμένου. Στην παράσταση αυτή, τη μετάφραση και την επεξεργασία που έκανα, θα ακούσετε, εκτός από το κείμενο που γνωρίζετε, αποσπάσματα από προσχέδια του Williams για το έργο, τα οποία βρίσκονται στα γραπτά του στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, αποσπάσματα από το διήγημα Portrait of a Girl in Glass, πορτρέτο κοριτσιού σε γυαλί, που αποτελεί επίσης προσχέδιο του Williams για το έργο, θραύσματα από την acting version του έργου, βερσιόν η οποία διαμορφώθηκε μετά το πρώτο ανέβασμα το 1944 στο Σικάγο, θραύσματα, και επίσης έχουμε επέμβει, απαλήφοντας λεπτομέρειες τοπικιστικές, σαν Λούις, Αμερική, 1937-38 κτλ., έτσι ώστε να παραδώσουμε ένα έργο δραματουργικά πιο κοντά σε εμάς. Όχι μια αμερικάνικη ηθογραφία, πολλές φορές προσεγγίζεται με αυτόν τον τρόπο το έργο. Και αυτό είναι ένα πράγμα που αποτελεί βασική διαφορά για το ανέβασμά μας. Θέλω να πω επίσης ότι ο Williams το 1944, εντελώς πρωτοποριακά για την εποχή, επιτάσσει την χρήση προβολών στο έργο. Ο ίδιος ήταν μεγάλος λάτρης του σινεμά, γι' αυτό έχει βάλει και τον Ντόμ, τον ήρωά του, να πηγαίνει συνέχεια σινεμά για να ξεφύγει. Έτσι, βάζει προβολές μέσα. Τότε, προβολές σήμαινε λεζάντες που θύμιζαν βοβό κινηματογράφο, αν θέλετε. Λεζάντες που σχολίζαν τη δράση. Oh no! Και με χιούμορ πάρα πολύ. Ή ακίνητες εικόνες, σαν slides. Εμείς εξυγχρονίζουμε, ας πούμε, αυτή την επιταγή του Williams, η οποία σπανίως χρησιμοποιείται σε παραστάσεις. Ήδη στο πρώτο ανέβασμα, ας πούμε, δεν υπήρχε το 1944-1945, δεν το χρησιμοποιήσαμε καθόλου προβολές. Εμείς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ προβολές, βοηθούν να μπούμε στην ονειρική, παύλα, ας πούμε, αναμνησιακή διάσταση του έργου,
έχει, βοηθούν στην αφήγηση, παράλληλη αφήγηση που γίνεται κατά τη διάρκεια της δράσης. Και φυσικά εξυπηρετούν και να αναδειχθεί αυτή η λειτουργία της μνήμης, γιατί το έργο είναι μνήμη, όπως λέει και αυτός, memory play, που είναι αυτό που είπε και η Ναταλία, ότι η μνήμη επιλέγει κάποια πράγματα, τα διογκώνει, άλλα τα απαλήφει, άλλα τα αλλοιώνει. Και οι προβολές έχουν και έναν τέτοιο, μια τέτοια ονειρική, αν θέλετε, υπερρεαλιστική διάθεση και διάσταση. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες, και τον Μιχάλη τον Πλουκίνα και τον Σταύρο τον Γασπαράτο πολύ, που, γιατί φτιάξαμε ένα εντελώς ενοποιημένο πράγμα. Δεν είναι δηλαδή μια παράσταση που λέει ξαφνικά ανοίγει μια προβολή από πίσω. Οι προβολές είναι σε αλληλεπίδραση με τους ηθοποιούς και με το ηχητικό, ας πούμε, σύμπαν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί τεράστια ακρίβεια, υπομονή από τους ερμηνευτές, γιατί είναι ένα πράγμα εντελώς στη λεπτομέρεια που έχει δουλευτεί. Αυτό λοιπόν είναι, νομίζω, επίσης μια ιδιαιτερότητα στο ανέβασμα. Αυτό τονίζεται πάρα πολύ αυτή η διάθεση και υπάρχουν και αυτές οι προβολές. Ένα μότο που θα ήθελα να πω σε σχέση με την οπτική μας, επειδή και ο ίδιος ο Williams αποκηρύσσει το ρεαλισμό στον πρόλογο του έργου, σημειώνει, λέει, το αυθεντικό ψυγείο με τα αυθεντικά παγάκια και τους ήρωες που μιλούν όπως ακριβώς μιλούν και οι θεατές, είναι κάτι που ανοίξει στο ακαδημαϊκό τοπίο και έχει την αξία της φωτογραφικής απεικόνησης. Στις μέρες μας θα έπρεπε όλοι να έχουν καταλάβει την αξία της φωτογραφικής απεικόνησης, δεν έχει καμία αξία αυτό το πράγμα στην τέχνη. Και για να μπορέσει κάτι να σταθεί και για να αποκτήσει το θέατρο τη δυναμική του μέσα στον σύγχρονο πολιτισμό, πρέπει να γίνει ένα θέατρο δημιουργίας. Ένα θέατρο που μετουσιώνει, μεταμορφώνει τα πράγματα, δεν τα παρουσιάζει όπως είναι στη ζωή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποφεύγει την ευθύνη της συνδιαλλαγής με την πραγματικότητα. Αυτό επίσης είναι κάτι που θεωρώ ότι ιδανικά έχουν πετύχει οι συγκεκριμένοι τέσσερις ηθοποιοί που βλέπετε μπροστά σας. Το να είναι ταυτόχρονα πολύ αληθινή, αλλά και να προέρχονται από έναν κόσμο ονειρικό, ας το πούμε, σε συνδυασμό με όλο το πράγμα. Και το μότο αυτό που σίγουρα έχει επηρεάσει και τον Williams, ήταν μεγάλος λάτρης του Τσέχοφ, είναι ότι δεν πρέπει να δείχνουμε τη ζωή όπως είναι, ούτε όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά όπως τη βλέπουμε στα όνειρά μας. Αυτό για μένα, στη μελέτη μου στο έργο, υπήρξε ένας οδηγός και γενικώς για το πώς θέλαμε, ας πούμε, να προσεγγίσουμε το πράγμα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για το έργο, για την πλοκή και όλα αυτά, νομίζω ότι θεωρώ ότι δεν έχει αξία αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε. Είναι γνωστό το έργο, κλασικό, γράφω το κείμενο στο δελτίο τύπου. Ήθελα πιο πολύ να μιλήσω για την οπτική, για το ανέβασμα, αν όμως από εδώ και πέρα θέλετε να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα και φυσικά να μιλήσουν και οι ηθοποιοί. Βεβαίως, είναι ο Αντρέας Αλβάνης που παίζει τον Τόμ. Η Αμαλία Ενίνου κάνει τη Λόρα και ο Κωνσταντίνος το Βαλά στο Τζίμ. Δεν νομίζω να ξεχάσατε το κινητό. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω την Κατερίνα. Δεδομένου ότι τα δύο τελευταία χρόνια άρχισε στη σχολή με σύγχρονη συγγραφή. Και έχει κάνει έργο που έχει σημειώσει επιτυχία και στο Ξοδράκο και στο Κόβο. Η ερώτηση μου έχει δύο σκέλη. Πώς κάνει αυτή τη στροφή στον κλασικό, μια ερώτηση, και η άλλη είναι, σε φόβησε καθόλου ότι είναι ένα έργο που έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα και μάλιστα και με επιτυχημένες παραστάσεις, όπως παλιότερα στο Εμπρός και. Δεν είναι ακριβώς αλήθεια ότι κάνω μόνο σύγχρονο ρεπερτόριο. Δεν είναι καθόλου αλήθεια, μάλλον. Τυχαίνει να είναι τελευταίες δύο. Η ακριβώς προηγούμενη ήταν το Spanish Tragedy 1587. Πιο κλασικό δεν γίνεται. Δηλαδή, και μάλιστα ήταν και η πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα. Δηλαδή, γενικώς το ρεπερτόριο είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Λογοτεχνία, κλασικό και εντελώς σύγχρονο, όπως λες. Όντως τυχαίνει τα τελευταία εντελώς σύγχρονα. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι στροφή και μάλιστα επειδή ακριβώς έγινε και αυτή η διασκευή με έναν τρόπο, θεωρώ ότι είναι εντελώς σύγχρονο το έργο. Όσο για το δεύτερο σκέλος, δηλαδή για το αν φοβήθηκα τις παραστάσεις που είχαν επιτυχία, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Αλίμονο, όχι καθόλου. Είμαι ευγνώμων που σημαντικοί άνθρωποι του θεάτρου με πρώτο τον Γκουν το 1946 που το έφερε κατευθείαν από την Αμερική και το ανέβασε τον επόμενο χρόνο. Έχουν παρουσιάσει διδασκαλίες σε αυτό το πράγμα. Είναι
Πάρα πολύ ωραίο, γιατί η έρευνα, ξέρεις, έχει κάπου να πατήσεις φυσικά. Το πράγμα όμως δεν τελειώνει. Και μετά από εμάς θα έρθουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι για τέτοια κείμενα. Οπότε μόνο σε ευτύχημα μπορώ να το σκεφτώ και δεν είναι και ένας, δεν νομίζω ότι γίνονται συγκρίσεις ποτέ για τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι ανόητο να γίνονται συγκρίσεις. Φυσικά αδικείται και ο προηγούμενος και ο επόμενος. Τα πάντα στο θέατρο είναι σε σχέση με την εποχή τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Δεν σταματάει ποτέ το θέατρο. Δηλαδή, με αυτή τη λογική θα έπρεπε μόλις γίνει μια μεγάλη επιτυχία σε μια παράσταση να μην τολμάμε να την πλησιάσουμε. Δεν γίνεται αυτό. Είναι και η αξία του θεάτρου και γι' αυτό γίνεται και διαφορετικά τα έργα. Και ο λόγος για τον οποίο εγώ θυσίασα την Κατερίνα είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή, ήθελα να γίνει ένας συνδυασμός της δικής μου της εμπειρίας με μια φρέσκια, μοντέρνα, νεανική ματιά. Γιατί έτσι πάνε τα πράγματα μπροστά. Όταν ένα έργο είναι αποδεδειγμένα κλασικό και υπάρχει την εκτίμηση του κόσμου πολύ ψηλά, οφείλει να το βλέπει συνέχεια αλλιώς ανάλογα με την εποχή και μέσα από τα μάτια, ας πούμε, ενός νέου ανθρώπου. Και ο λόγος λοιπόν για τον οποίο ήθελα να κάνω εγώ προσωπικά αυτή την παράσταση, που δεν νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλει να παίξει ένα τέτοιο έργο, ήταν ακριβώς αυτό. Γιατί ήθελα μέσα από τη συνεργασία με την Κατερίνα να δώσω μια άλλη εποχική, φρέσκια, σημερινή στο έργο. Αν σας κάλυψε το εγώ. Άλλη μια ερώτηση θα ήθελα. Θα ήθελα και στις δύο σας. Θεωρείτε ότι σήμερα αυτή η παράσταση με όλα αυτά που ζούμε καθημερινά και που φοβόμαστε, το έργο αυτό έχει, μπορεί να δώσει μια απάντηση, ένα μήνυμα μέσα από αυτή την ανοιχτή πραγματικότητα. Να πω εγώ καταρχάς την ερώτηση. Όπως είπαμε πριν, το έργο αυτό πρωτοανέβηκε στην Ελλάδα εν μέσω ενδυλίου πολέμου. Αν θυμάστε καλά το 1946, που ήταν εμφύλιος. Όταν η Ελλάδα. Ο Κάρολος που να μπει να κάνει ένα ελαφρύ έργο, επέλεξε να κάνει το γυάλινο του Τενφίλιας. Ένα βαθύ έργο, κοινωνικό, δεν θα το έλεγα δράμα, γιατί έχει κι άλλες αποπρόσεις. Αυτό λέει πολλά. Εάν λοιπόν τόλμησε ένα τέτοιο θεατράντο που το κάνει μέσω ενδυλίου πολέμου, φανταστείτε πώς εμείς σήμερα έχουμε αυτό το δικαίωμα. Το θέατρο νομίζω ότι και σε άλλες εποχές, ας πούμε, όπως λέει ο Γκάτσος, όταν ο Χατζηδάκης έγραφε το χάρτινο του Φεγγαράκη, οι άλλοι άκουγαν θα το πάρεις, το κορίτσι θα το πάρεις. Ενώ εκείνος επέλεγε να κάνει το χάρτινο του Φεγγαράκη. Θέλω να πω ότι ο δημιουργός, ναι, μεν πρέπει να συμπλέει με την εποχή του και να έχει επίγνωση ότι γίνεται εκείνο του, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχει σαν στόχο να πραγματοποιήσει το όραμά του. Δηλαδή αυτό που έχει στην ψυχή του, στο μυαλό του, η ανάγκη του να βγει μπροστά. Το θέμα είναι πώς το προσεγγίζεις. Να μην είσαι ούτε εκτός πραγματικότητος, αλλά να είσαι πολύ ειλικρινής, ανοιχτός, έντιμος και αληθινός με αυτό που κάνεις. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι σε όποια εποχή το κοινό με αυτές τις συνθήκες θα ανταποκριθεί. Δεν θεωρώ ότι αν γίνεται πόλεμος έξω πρέπει να παρουσιάζει και τον πόλεμο πάνω στη σκηνή. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Απλώς κατά τη γνώμη μου, δεν είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Αυτό. Έπειτα ο κόσμος πρέπει, αν θέλουμε, αν εννοούμε ότι έχουμε μια αποστολή απέναντι στον κόσμο, χωρίς δασκαλίστικο τρόπο, γιατί το θέατρο δεν είναι πανεπιστήμιο, δεν είναι σχολείο, δεν είναι τέχνη, οφείλουμε να του ανοίγουμε ένα παράθυρο. Και ξέρετε, η τέχνη, όταν είναι σωστά υποδεικνύμενη, όταν έχει τέτοιους στόχους και λέγεται τέχνη, έχει στόχο να κάνει μια πάυση στον χρόνο, να σβήνει την πολλή φασαρία που υπάρχει γύρω από τον κόσμο μας, και να ανοίγει ένα παράθυρο μέσα μας. Δηλαδή να κλείνει όλη αυτή η φασαρία και να γίνεται μια σιγή και να ερχόμαστε σε επαφή με το μέσα μας κόσμο. Πράγμα το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε και τις καταστάσεις, αλλά να πηγαίνουμε και μπροστά σαν άνθρωποι. Είναι μια βαθιά διεργασία που γίνεται. Νομίζω ότι λοιπόν σε τέτοιες περιόδους την έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Κύριε Παπαδόπουλο, θα ήθελα λίγο το σκεπτικό σας σχετικά με τη σκηνογραφία και τα κοστούμια της παράστασης. Γιατί από την πλευρά έχετε μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ ενδιαφέρουσα, είμαι σίγουρος, άποψη για τη σκηνοθεσία του έργου. Θα ήθελα να μου πείτε και μερικά πράγματα για αυτό. Βέβαια. Με τον Γιώργο τον Μπάτσα, οι συναντήσεις μας και οι συζητήσεις μας
Ήταν παράλληλα με την περίοδο που επεξεργαζόμουν το κείμενο, λίγο πριν αρχίσουν τις πρόβες και φυσικά και μετά κατά τη διάρκεια των πρόβων. Πώς να πω, πλάστηκαν μαζί με την αντίληψη όλης της σκηνοθεσίας. Είναι ένα εξαιρετικά λιτό σκηνικό που έχει μία ρεαλιστική βάση, όπως βλέπετε. Δηλαδή, είναι ένας τείχος με πλακάκια, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι ρεαλιστικό ο τρόπος που είναι τοποθετημένο και είναι αφαιρετικό γιατί το σκηνικό είναι αυτό που βλέπετε. Και τέσσερις κάρεκλες. Αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να, δηλαδή αυτή η οπτική να παιχτεί σε ένα ρεαλιστικό σκηνικό με όλες τις λεπτομέρειες ενός σαλονιού. Τα κοστούμια επίσης κινήθηκαν σε μία γραμμή που δεν θέλαμε να υποδηλώσω συγκεκριμένη εποχή καθόλου. Είναι τα μεν κουστούμια των τριών ηρώων έχουν μία αίσθηση παλαιότερης εποχής, αλλά χωρίς να είναι συγκεκριμένη. Πάντως μιλάμε για το δεύτερο μισό από το 1960 και μετά. Το κουστούμι του Τόμ είναι ένα εντελώς σημερινό κουστούμι. Θα μπορούσε να το φοράει και ο Αντίνος αυτή τη στιγμή και να μην το έχετε καταλάβει. Θέλαμε να μην δοθεί καμία ανάγκη, δεν είχαμε καμία ανάγκη και δεν θέλαμε και αυτό να περάσει κάτω, να υπογραμμίσουμε ότι είναι Αμερική 1930 ή Ελλάδα 1950 καθόλου, σε αυτή τη γραμμή κινούμαστε. Αυτό. Πόση ώρα έχει πέρα? 1:30. Χωρίς διαρκεία. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο συγγραφέας στις σημειώσεις του προτείνει να μην υπάρχει ρεαλιστικό σκηνικό. Από τότε κιόλας, από τότε που το έγραψε. Βέβαια, και προτείνει και τέταρτο τοίχο με τούλι που σηκώνεται και άλλο τέταρτο τοίχο από μέσα, τρίτο τοίχο. Πολύ. Και μάλιστα ο τότε σκηνογράφος του έλεγε ότι αν δεν υπήρχαν τα slides και οι προβολές, ο Τένις Βίλιαμς θα τα είχε επέμβει. Δηλαδή, πραγματικά είναι απίστευτο. Και είναι απίστευτο το ότι έχει ξεχαστεί αυτή η οπτική του πάνω στο πράγματα. Εκθιάζει τον εξπρεσιονισμό, αποκηρύσσει τον ρεαλισμό. Η παράδοση που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα αλλά και έξω ήταν καθαρά το αντίθετο για τα έργα του. Είναι πραγματικά παράξενο. Θα μας μιλήσω και λίγο καθένα. Βέβαια. Και θα ήθελα να παρακαλέσω και την κυρία Τσαλίκη να μας πει κάποιες σκέψεις της για την Αμάντα. Για την προσέγγιση της στο ρόλο της Αμάντα. Ναι, κοιτάξτε. Εγώ ξεκινώντας να παίξω κάποιο ρόλο πια, γιατί αλλάζει ο καλλιτέχνης μέσα στα χρόνια. Ξεκινώντας την καριέρα μου είχα πιο μεγάλη αγωνία. Χρειαζόμουν να βρω τη στοιχεία από το ρόλο και να μπω μέσα, να καλυφθώ, να κουλωθώ και να πω τώρα θα παίξω ρόλο. Τον έχω. Θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης προχωρώντας αρχίζει και αισθανόμενος μια μεγαλύτερη ασφάλεια και μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αφήνει χρόνο στα πράγματα. Ταιριάζεται. Είναι και μια πάρα πολύ ωραία επισήμανση του Τένες Βίλιαμς μέσα που λέει ότι ο ρόλος της Αμάντας πρέπει να φτιαχτεί, να δημιουργηθεί με μεγάλη προσοχή, χωρίς βιασύνη και χωρίς πρότυπα. Αυτό λέει ο ίδιος και το θεωρώ ευφυές γιατί έτσι πρέπει να πλησιάζονται όλοι οι ρόλοι κατά τη γνώμη, να μην βιάζεσαι. Προχωρώντας λοιπόν τα χρόνια, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοφό αυτό που είχε πει ο Πίτερ Μπρουκ για τον άδειο χώρο. Δηλαδή ότι όταν ο ηθοποιός φτάσει ένα ρόλο, πρέπει να αφήνει έναν άδειο χώρο, χωρίς να βιάζεται να τον καλύψει, με προτάσεις, με ιδέες, να μην βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα για το ρόλο. Είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο άδειος χώρος, θυμίζει και βάραθρο και μπορεί να πέσεις, αλλά καλό είναι να το αφήνεις, να λειτουργεί. Και όταν λέω άδειος χώρος, εννοώ κατά τη διάρκεια των προβών, λοιπόν, παίρνοντας στοιχεία βεβαίως, γιατί αυτή τη δουλειά την κάναμε τύπονα και ήταν και χρονοβόρα, παίρνοντας στοιχεία για την εποχή, για τον συγγραφέα, για όλα αυτά που περιστοιχίζουν ένα έργο και κάποιο ρόλο, όσο περισσότερα μπορούμε. Όλα αυτά λειτουργούν μέσα σου, χωρίς να το καταλάβεις, και αρχίζουν και γεμίζουν από τον άδειο χώρο. Ερήμην σου. Όταν λέω ερήμην σου, εννοώ δουλεύοντας, έτσι. Γίνονται μια διαργασία εσωτερική, στην οποία πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Είναι λίγο προσωπικό. Είναι σαν να ζητάς από έναν χειρούργο να σου πει πώς χειρουργεί. Είναι δύσκολο να σας εξηγήσει ένας ηθοποιός πώς φτιάχνει ένα ρόλο. Το κύριο προστάσιο όμως του ηθοποιού είναι η ζωή του. Είναι οι εμπειρίες του, είναι οι ρογμές του,
είναι οι ρητίδες του, είναι οι κοιλιές του, στις οποίες οφείλει να είναι υποθυμένος. Από εκεί αντλεί ο ηθοποιός. Όλα αυτά λοιπόν, όταν τα βάλει κανείς κάτω, δεν ξέρω ποιο λειτουργεί πρώτο, ποιο μετά, ποιο πρωτοσταθεί, ποιο ήταν υπεύθυνο για να βγάλω εγώ αυτόν τον ρόλο της Αμάνδας. Δεν ξέρω και αν τον έκανε, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ρόλο. Δεν υπάρχει ένα ρόλο που λέμε «Α, γεια σου ρόλο, σε έχω τώρα ή δεν σε έχω». Όχι, καλούμαστε να παίξουμε, να πούμε τα λόγια ενός ανθρώπου που έχουν γραφτεί από κάποιο συγγραφέα μέσα από τον εαυτό μας. Μέσα από τις εμπειρίες μας, τις ανασφάλειές μας, τις αδυναμίες μας, τα λατώματά μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να είναι εκτεθειμένος και να μην ζει σε μια γυάλα. Γιατί αν ζει σε μια γυάλα, όταν έχει σκηνή, θα έχει και τη γυάλα μαζί του. Και δεν θα κουμπάει κανένα. Πρέπει να είναι λοιπόν ανοιχτός, τσαλακωμένος, εκτεθειμένος, για να μπορέσει να ανοιχτεί και το κοινό. Γιατί αν δεν είναι εκτεθειμένος ο ηθοποιός, κανένα δεν θα ανοιχτεί από κάτω να επικοινωνήσει. Είμαστε όλοι με μια κακυποψία έτσι. Θα λέμε, αν την κάνει τώρα την Αμάνδα, πώς την κάνει. Δεν πέτυχε, δεν πέτυχε. Καρμοδιά ήταν καλύτερη. Καλά, δεν σα λέω. Για να γίνει αυτή η επικοινωνία λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί. Δεν έχω να σα πω τίποτα παραπάνω. Η εμπειρία μου ως μητέρα, η εμπειρία μου σαν κόρη, ό,τι εισπράττει ο καθένας στην καθημερινότητά του είναι στοιχεία και θησαυρός από τον οποίο αντλεί για να φτιάξει ένα ρόλο. Τώρα, πόσο κοντά είμαι, πόσο μακριά, πόσο τον παίρνει, αυτό